Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λίνα Κλίκ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους ο Ταγί Περντογκάν. Η Αθήνα απαντά με τη δημοσιοποίηση 16 χαρτών που αποτυπώνουν την έκταση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Κάθε ρεκόρ σπάει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Το Μάιο έφτασε στο 11,3% που είναι το υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία 28 χρόνια. Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού που φέρει το όνομα της Φόφης Γεννηματά. Ξεκινάει η αποστολή SMS σε 1,3 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν προληπτική μαστογραφία. Ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους ο Ταγί Περντογκάν, προειδοποιώντας τη χώρα μας ότι δεν αστειεύεται όταν ζητά αποστρατικοποίηση των νησιών, θυμίζοντας μάλιστα τη μικρασιατική καταστροφή. Με ανιστόρητους ισχυρισμούς και όλα μυθεύματα, δεν αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο, απαντά η Αθήνα, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε 16 χάρτες που αποτυπώνουν την έκταση του τουρκικού αναθεωρητισμού σε βάθος χρόνου. Από τη Σμύρνη που επισκέφθηκε με αφορμή τη στρατιωτική άσκηση ΕΦΕΣ 2022 μαζί με τον ακροδεξιό κυβερνητικό του εταίρου Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο Ερντογάν κάλεσε απειλητικά τη χώρα μας να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά γιατί δεν αστειεύεται. Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Gayri askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Στο ίδιο μήκος κύματος και με αφορμή τις συμμαχίες της χώρας μας και την στήριξη των εταίρων. Bu ülke kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayayarak, birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır. Σε ανακοίνωσή του για τις δηλώσεις αυτές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι ανιστόρητοι ισχυρισμοί και όλα μυθεύματα δεν μπορούν ούτε να αμφισβητήσουν, ούτε πόσο μάλλον να υποκαταστήσουν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Γενικότερα, τίποτα απολύτως και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να πλήξει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα. Με ψυχραιμία αποδομούμε όλους τους ανιστόρητους και ανυπόστατους ισχυρισμούς. Δεν παρακολουθούμε τις προκλήσεις και τους χαρακτηρισμούς σε προσωπικό επίπεδο. Και από την άλλη πλευρά, αποφασιστικά και πάρα πολύ καθαρά, είναι γνωστό σε όλους ότι η χώρα έχει αναβαθμίσει και το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό της αποτύπωμα, αλλά και την αποτρεπτική της ικανότητα, προκειμένου να μπορέσει ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στη διακλαδική άσκηση ΕΦΕΣ 2022 οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονταν σε συνθήκες απόβασης σε νησιά. Η απόβαση γίνεται γιατί για να καταλάβουν τη Μαγιόρκα, τη Σικελία. Μάλλον είναι, λίγο μακριά. Είναι λίγο μακριά. Είναι πρόδειλο επομένως. Και αυτό εμείς το δημοσιοποιούμε προς το εξωτερικό. Μάλιστα. Ότι εδώ έχουμε μια τετάρτη στρατιά, η οποία έχει γίνει με επιθετική διάταξη και λέει ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε να εκδηλωθεί η επίθεση για να οχυρώσουμε τα νησιά. Mm-hmm. Αυτές είναι αστείωτες. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ ισχυρότερη από τη 2 χρόνια πριν και η Τουρκία πολύ πιο αδύναμη. Είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης με την εξωτερική του πολιτική έχει στριμώξει πάρα πολύ τον Ερντογάν
Είναι προφανές αυτό στον Ερντογάν δεν αρέσει. Νωρίτερα ο Ταγίπ Ερντογάν έβαλε και πάλι στο στόχαστρό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ταξίδι του σε Ουάσιγκτον και Νταβός. Benimle yaptı yemekli çalışma yemeği görüşmesinde biz artık aramıza başkalarını sokmayalım. İkimiz bütün görüşmelerimizi yapalım. Üçüncü ülkeler aramızda olmasın dememize demesine rağmen görüşmemizden iki hafta, üç hafta sonra Amerika'da gidip Senato'da yaptığı açıklamalarla sanki biz bu görüşmeleri yapmamışız gibi orada maalesef Türkiye aleyhinde, Türkiye'nin menfaatleri aleyhinde konuşmalar yaptı. Ondan sonra geldi Davos'ta yine. Από την Πρίστινα ο Νίκος Δένδιας κάλεσε την Άγκυρα να απέχει από τις προκλήσεις. Οι έντονες εκφράσεις, οι προκλητικές δηλώσεις δεν βοηθούν. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η τουρκική πλευρά είναι να απέχει από τέτοιες εκδηλώσεις. Να φροντίσει ώστε να υπάρχει ηρεμία και οι σχέσεις μας να κινούνται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του σεβασμού στην αδευκή ακεραιότητα των χωρών. Οι ανυπόστατες και ανιστόρητες τοποθετήσεις περισσεύουν και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Kime ait? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait anlaşmalar, belgeler bu. Lozan Barış Antlaşması. Peki o zaman bu koşulla size verildiğine göre, siz de bu koşulu kabul etmediğinizde, statüyü değiştirdiğinize göre bu adaların size olan egemenlik hakkınız... Το Υπουργείο Εξωτερικών τώρα δημοσιοποίησε 16 χάρτες για την κατανόηση του τουρκικού αναθεωρητισμού που απεικονίζουν με παραστατικό και αδιάψευστο τρόπο τις τουρκικές παράνομες μονομερείς ενέργειες και αιτιάσεις. Ξεκινούν από το status quo που είχε καθιερωθεί από τις συνθήκες Λοζάνης και Παρισίων και ακολουθούν οι αξιώσεις της Άγκυρας για έρευνες κοιτασμάτων το 1973, η αμφισβήτηση της ευθύνης έρευνας και διάσωσης στο Μισό Αιγαίο τη δεκαετία του 80, η θεωρία των γκρίζων ζωνών της δεκαετίας του 90, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το τουρκολιβικό μνημόνιο και φτάνουν μέχρι την τουρκική θεωρία περί του καθεστώτος αποστρατικοποίησης των νησιών, τεκμηριώνοντας την έκταση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Λοιπόν, η Αντριάννα Ζαρακέλη είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, Αντριάννα. Η Ελένη Καλογεροπούλου καλησπέρα. Και ο αντιπτέραρχος αναποστρατεία, ο κ. Κώστας Ιατρίδης. Πτέραρχε, καλησπέρα και ευχαριστούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες σας. Λοιπόν, και όσο παρακολουθούσαμε το βίντεο που ετοίμασε ο καλός συνάδελφος ο Βαγγέλης Αρής, συζητούσαμε εδώ το εξής. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός είναι γνωστός, δεδομένος, ιστορικά καταγεγραμμένος. Όμως φαντάζει η πτέραρχη αυτή την περίοδο να έχει απασφαλίσει το σύνολο της πολιτικής τάξης στη γείτονα. Και υπάρχει ένας διαγωνισμός παλαβών δηλώσεων, οι οποίες δημιουργούν μια πλέον πεποίθηση ότι οι Τούρκοι πολύ σύντομα θα κάνουν κάτι. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει την προκλητική και απειλητική ρητορική του. Απειλεί τους πάντες. Δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα, τα έχει βάλει με την Αμερική, με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, εξαπολύει απειλές σε όλα τα επίπεδα. Είναι γεγονός ότι ο Ερντογάν, πέραν της αναθεωρητικής πολιτικής, της στρατηγικής που έχει απέναντι στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις, αυτό το διάστημα και ειδικά μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, τους εξοπλισμούς της Ελλάδος, αυτό που τον ενόχλησε, τον ευνηδίασε, κυρία Κλήτου, θεωρώ, είναι η αλλαγή στάσης της Ελλάδος. Η Ελλάδα άλλαξε τακτική, άλλαξε πίστα και αυτό τον ενοχλεί. Και τι εννοώ? Όταν η Ελλάδα άρχισε πλέον να συμπεριφέρεται διαφορετικά, να διεθνοποιεί τις απειλές, να παρουσιάζει χάρτες με στοιχεία που μέχρι πρότινος η διεθνής κοινότητα ή αν θέλετε η διεθνής συνείδηση άκουγε μόνο μία φωνή. Μόνο αυτά που λέει ο Ερντογάν. Και όταν η Ελλάδα απέκτησε φωνή και άρχισε να παρουσιάζει στοιχεία, αυτό ενόχλησε και το θεώρησε πλέον. Εντάξει, ότι κύριε, απειλείται ο δρόμος προς τις εκλογές. Τα προβλήματα με την Τουρκία δεν είναι σημερινά. Όλες οι κυβερνήσεις έδειχναν και τους χάρτες προφανώς. Όχι, αυτή η ιστορία δείχνανε, με τους χάρτες γίνεται, υπάρχει όχι, εδώ και χρόνια.
Επιτρέψτε μου να σας πω, οι χάρτες υπάρχουν και υπήρχαν. Και τους έχουν δείξει, αλλά γιατί εγώ τους ξέρω από το ρεπορτάζ. Είχαμε δείξει ποτέ. Δεν τους είχαμε δείξει ποτέ. Καλά. Και τι εννοώ. Διότι μέχρι τώρα η Ελλάδα και η σημερινή κυβέρνηση μέχρι πρότινος σιωπούσε. Έτσι είχε συνηθίσει ο Ερντογάν. Δεν μιλούσαμε ή προβαίναμε σε κάποια διαβήματα. Και όταν η Ελλάδα σήκωσε τη φωνή και άλλαξε τακτική, κύριε Ιατρίδη, τότε ναι, ενοχλήθηκε. Αυτή μέχρι είναι σήμερα η αλήθεια. Η χώρα ποτέ μου. Δεν είχε τέτοια πρόκληση από την Τουρκία. Εδώ και ένα μήνα έχουμε καθημερινές προκλήσεις. Γιατί όμως εάν το δεν αντιδρούσαμε και τώρα, τα προηγούμενα χρόνια ήταν εντελώς διαφορετικές οι επιδράσεις. Δεν μιλάγαμε. Υπήρχαν προκλήσεις. Πώς χτίστηκε αυτή η προκλητικότητα, αυτός ο αναθεωρητισμός από το 1923 ή αν λέω και το 1947 με τη Συμφωνία των Πυρηνίων μέχρι σήμερα. Χτίστηκε με την ανοχή τη δική μας. Σιωπούσαμε σε άλλο, κάθε απειλή της Τουρκίας. Που πρέπει να βάλουμε σε όλο αυτό το οποίο περιγράφεται. Έχουμε και μια αλλαγή πολιτικής όσον αφορά το θέμα του μεταναστευτικού. Δηλαδή ο Ερντογάν γνώριζε, αν θέλετε, πως ενδεχομένως η ύπαρξη μιας υβριδικής απειλής, όπως ακριβώς συνέβη είτε στα ελληνικά νησιά στο παρελθόν, είτε πολύ πρόσφατο το 2020 στον Εύρο. Και τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά από αυτό, ή θεωρούσε ότι μπορεί να πουλήσει αυτή την υβριδική απειλή. Φαίνεται πως πλέον αυτό δεν είναι ανεκτό από τη χώρα μας, ιδιαίτερα στο θέμα του μεταναστευτικού. Υπάρχει αλλαγή και στο θέμα των εξοπλισμών. Για παράδειγμα, το θέμα των F-35 είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο γνωρίζουμε ότι έχει ενοχλήσει τους Τούρκους λόγω της δικής τους σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσία για τους S-400. Πήγαιναν για συμπαραγωγή και έχουν αποκλειστεί μέχρι σωστά, στιγμής. Σωστά, Λίνα. Ή ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη του Κογκρέσου άκουσαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό και μετά ακολούθησε η πληροφορία πως υπάρχουν αντιδράσεις για την εξυγχρονισμό των τουρκικών F-16. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει τον Τούρκο Πρόεδρο. Αυτό ανέφερα ότι εκτός από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, εκτός από τους εξοπλισμούς σωστά, που σωστά. ενόχλησε πάρα πολύ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, είναι η τελευταία στάση της χώρας μας της αλλαγής τακτικής. Αυτό δεν είχε γίνει να παίρνει ο Πρωθυπουργός το χάρτη, αν θέλετε ο Υπουργός Εξωτερικών να δείχνει όλα τα στοιχεία, αυτοί οι χάρτες να διανέμονται, αν θέλετε, σε όλες τις πρεσβείες, σε όλες τις αντιπροσωπείες, να ενημερώνονται όλες οι χώρες. Αυτό τον ενόχλησε, διότι μέχρι τώρα είχε συνηθίσει διαφορετικά. Και βλέπω ο Ερντογάν, πέραν και των άλλων προβλημάτων που έχει, διότι δεν έχει η κυρία Ζαρακέλη και η κυρία Καλογεροπούλου να παρουσιάσει κάτι για το παρόν. Οικονομικό. Δεν έχει κάποιο οικονομικό θέμα. Καταραίει η οικονομία. Μα του. Και αυτά που άρα, λέει. Τι κάνει είναι ο Ερντογάν, δεν, είναι, πουλάει παρελθόν, δεν έχει καμία βάση η επιχειρηματολογία της Τουρκίας. Λένε μπούρδες. Μπούρδες τις οποίες τις λέει από τον πρόεδρο μέχρι και στις τηλεοράσεις. Ναι, αλλά αυτό έχουν αφήγηση στο εσωτερικό τους. Έχουν κάποιο λόγο προφανώς που ακολουθούν αυτή την τακτική. Το ερώτημα γιατί το είναι ερώτημα εδώ και ένα μήνα. Τέτοια πίεση η Ελλάδα δεν είχε ξαναδεχτεί ποτέ. Σήμερα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Προφανώς, ναι, εντάξει. Η Ελλάδα, κυρία Καλογεροπούλου, επιτρέψτε μου. Με τέτοια ένταση καθημερινή, όχι, ναι, δεν το ξέρετε γιατί. Διότι η Ελλάδα μέχρι πρότινος δεν είχε εξοπλιστεί, δεν είχε πάρει Ραφάλ, δεν σχεδιάζει να πάρει F-35, δεν αναβαθμίζει τα F-16 σε Viper, δεν είχε κάνει αμυντικές συμφωνίες, ούτε με τη Γαλλία με ρήτρα αμυντικής συνδρομής, ούτε ακόμη και με την πολύ καλή, παρόλο τα κάποια σκοτεινά σημεία, αν το πούμε έτσι, ή αν θέλετε κάποια ερωτηματικά, με την αμυντική συμφωνία με την Αμερική. Και είδαμε πόσο ενόχλησε. Άρα αλλάξανε τα δεδομένα και επειδή ο Ερντογάν βλέπει ότι και δημοσκοπικά δεν του βγαίνουν, τότε άρχισε να αναφέρει στο προσκήνιο ότι η Ελλάδα σας, επιτίθεται τέραχε, και εξοπλίζεται. Το ερώτημα όμως παραμένει. Θα δοκιμάσει τις αντοχές της Δύσης η Τουρκία? Θα το πάει μέχρι τέλους? Γιατί εγώ λοιπόν θέλω να δεχτώ ως υπόθεση εργασίας. Θέλω να βλέπω το θετικό σενάριο. Θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Μάλλον γεμάτο. Ότι και η αμυντική συμφωνία, η αμυντική συνδρομή με τη Γαλλία θα λειτουργήσει σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος και οι Αμερικανοί θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν προς όφελος της χώρας μας επί τη βάση των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί. Όμως θα δοκιμάσει τις αντοχές αυτών των συμφωνιών και τις ανοχές της Δύσης η Τουρκία? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα σας απαντήσω αφού ξεκινήσω ως εξής με το σενάριο. Ένα σενάριο ακραίας επιθετικότητας σε κάποιο νησί δεν πρόκειται να το κάνει ο Ερντογάν. Και δεν πρόκειται να το κάνει για ποιο λόγο? Πρώτον,
ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα σε μια τέτοια περίπτωση ακραίας επιθετικότητας σε ένα νησί ή σε μια βραχονησίδα θα κάνει χρήση του άρθρου 42.7 που σημαίνει αμοιβαία συνδρομή και το ξέρει αυτό, όπως επίσης και με την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία όπου υπάρχει ρήτρια αμυντικής συνδρομής. Άρα θα έχει απέναντι και την Ευρώπη και πολύ περισσότερο τη Γαλλία και βεβαίως και την Αμερική που δεν θέλει μια ένταση σε μια περίοδο έντασης με την ουκρανική κρίση, με τον ουκρανικό πόλεμο. Επίσης, κάποιο θα προσπαθήσει ο Ερντογάν να δημιουργήσει είτε από λάθος, είτε αν θέλετε από κάποια προβοκάτσια ένα ατύχημα ή αν θέλετε ένα επεισόδιο προκειμένου να καθίσουμε μια ελεγχόμενη κρίση αν θέλετε να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και πού ποντάρει εκεί ο Ερντογάν? Ποντάρει ότι θα επέμβει η διεθνής κοινότητα και πολύ περισσότερο η Γερμανία αλλά και ο ύπουλος ρόλος της Αγγλίας που λένε βρείτε τα για να κερδίσει ό,τι είναι να κερδίσει όλοι και να το και προσφέρει του αυτό στο εσωτερικό του. Και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Βρείτε τα λένε. Όλοι. Αλλά θεωρώ και πάλι ότι το βρίσκω λιγάκι extreme. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Γιατί το ΝΑΤΟ, η Αμερική στην ουσία, δεν θέλει μία ένταση σε αυτή την περιοχή. Γιατί δεν ήταν τυχαίο ότι χρησιμοποιεί και έγινε βάση στην Αλεξανδρούπολη, η οποία αναβαθμίζεται και έχει γίνει εκεί ο σταθμός LNG. Άρα λοιπόν αυτός ο διάδρομος από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, μεταφοράς LNG και στρατευμάτων για τις χώρες του ΝΑΤΟ στα ανατολικά σύνορα και προς την Ευρώπη το LNG, θέλει να είναι ασφαλής και δεν θα επιτρέψει να απειληθεί από κανένα και πολύ περισσότερο από χώρα μέλους του ΝΑΤΟ. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι πολύ επιφυλακτικός ο Ερντογάν. Απλώς αυτό που χρειάζεται και επιδιώκει είναι να μην γίνει κάτι από δική μας αντίδραση, γιατί αυτό θα ισχυριστεί ότι η Ελλάδα επιτίθεται. Ένα που σας έλεγα, γι' αυτό εξοπλίζει τα νησιά, γι' αυτό στρατηγοποιεί τα νησιά. Να ξεφουσκώσει αυτή η ιστορία χωρίς να συμβεί τίποτα. Το έχετε ως ενδεχόμενο, υπάρχει δηλαδή αυτό το σενάριο? Ο Ερντογάν σαφώς δεν μπορεί να ξεφουσκώσει έτσι, μην γελιόμαστε, διότι πρέπει να προσφέρει κάτι στο εσωτερικό του. Δεν μπορεί να γυρίσει έτσι, γιατί και αισθάνεται και εγκλωβισμένος. Το αν θα εξασφαλίσει την ανοχή της Αμερικής για να εισβάλλει στην Συρία, αυτό είναι ένα θέμα που θέλει συζήτηση. Τα F-16 δεν θα τα πάρει. Ούτε θα αναβαθμίσει όσο είναι ο Μενέντες. Άρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στο τέλος του μήνα είναι σημαντική, γιατί θα είναι και ο Biden είναι εκεί. Και όχι μόνο του ΝΑΤΟ, είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί η Ελλάδα θεωρώ με την άνεση για τη Λιβύη, για την πρωτοβουλία της Ιταλίας για το θέμα της Λιβύης. Το παρακολουθήσαμε και αυτό ακριβώς τότε συνέβη. Σωστά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχετε δίκιο, κυρία Ζαρακέλη, και εκεί είμαστε απόντες, έτσι. Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Γιατί και εκεί παίζεται, είδατε και το Ντιμπέιμπαν, τον πρώην πρωθυπουργό και τον υπουργό άμυνα στην άσκηση της Λιβύης. Αν η Τουρκία αποβλέπει κάπου σε σχέση με την Αμερική, εκεί ο Τούρκος πρόεδρος στη Μαδρίτη θα έχει την ευκαιρία ή να προσεγγίσει την αμερικανική πλευρά ή να τα σπάσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε, αλλά από το πώς θα πάει μια τέτοια συνάντηση, προφανώς θα δούμε και τις εξελίξεις. Ξέρετε κάτι, έχετε δίκιο σε αυτό, θα επιδιώξει. Καίγεται διακαώς. Άλλωστε, αυτό που κάνει ο Ερντογάν, εκτιμώ ότι είναι και μια συγκρουσιακή διαπραγμάτευση με την Αμερική διά της Ελλάδος. Καίγεται να πάρει μια πρόσκληση, διότι άλλο το να συναντήσεις μισή ώρα ή 45 λεπτά τον Biden σε μια σύνοδο κορυφής και άλλο να προσκληθεί στο Λευκό Οίκο. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Πάντως, αυτό θέλει για να το παίξει. Υφίσταται, πτέραρχε, πάντα κάτι παίρνουν οι Τούρκοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Είπα, πάντα κάτι. Άρα και μια φωτογραφία να πάρει με τον Biden. Θα την παρουσιάσει στην πολύ, Τουρκία και πολύ σημαντικό. Κυρία Κλήτου, έχετε δίκιο ότι εγώ εκτιμώ ότι ίσως πάρει ένα κλείσιμο του ματιού για μια επιχείρηση στην Συρία. Και, μπορεί να και αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Τώρα, μέχρι το τέλος του μήνα. Και τη Σουηδία, δύο λεπτά, Τριάννα. Μέχρι το τέλος του μήνα θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Εν τω μεταξύ, αύριο έχουμε τον Όλαφ Σόλτς στη Θεσσαλονίκη και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να
βγει από αυτή τη συνάντηση. Είδαμε ήδη ότι η Γερμανία έκανε μια κυβίστηση μετά την αντίδραση της ελληνικής πλευράς στην αρχική απαράδεκτη δήλωσή της. Σωστό. Που παρίστανε τον Πόντιο Πιλάτο και έλεγε εντάξει βρε παιδιά βρείτε τα. Έκανε την αναδίπλωση και ο Σόλτς και η Μπέρμποκ και γενικώς η γερμανική πολιτική σκηνή. Θα έχουμε κάτι παραπάνω να περιμένουμε από αυτό. Αυτό το τι θα συζητήσουν και κλεισμένο το θεωρώ ότι θα συζητηθούν όλα τα θέματα. Βεβαίως μην περιμένουμε εν μια νυχτή όταν ξέρουμε τις σχέσεις Γερμανίας και Τουρκίας ή κάποιων άλλων χωρών ότι όλα αυτά να αλλάξουν επειδή ξεκινήσαμε τώρα την επιθετική μας πολιτική ή τη διπλωματία αν θέλετε. Θέλει χρόνο. Αλλά εν διάρκεια περιπτώσει όμως αρχίζουν κάποιες χώρες να βλέπουν την πραγματική αλήθεια. Mm-hmm. Και ειδικά αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται με χάρτες που κάποιοι πιθανώς και εμείς να μην τα γνωρίζαμε, έτσι, ο κόσμος δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό λέω, αυτό θέλει χτίσιμο, καλώς κάναμε και θεωρώ ότι εκεί πρέπει να επιμείνουμε και στη σύνοδο κορυφής και του ΝΑΤΟ και πολύ περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει όλα τα στοιχεία αυτά ευθαρσώς και αποφασιστικά να τηθούν. Και να τηθεί εκεί πέρα ότι κοιτάξτε, ναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία να αποσταθεροποιήσει την Ανατολική Μεσόγειο με όλα τα δεινά για την Ευρώπη. Από το προηγούμενο διάστημα. Κάποιες πληροφορίες πάντως που λένε ότι ο Γερμανός καγκελάριος μπορεί να βάλει θέμα επιστροφής 30.000 μεταναστών. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι, γιατί ήταν η χώρα εισόδου. Ναι, αυτό είναι παλιό σενάριο. Είναι, όμως, ναι, όχι, δεν είναι παλιό. Έχει επανέλθει στο τραπέζι. Είχε ακουστεί και πριν δύο χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα υλοποιηθεί. Σας λέω ότι πληροφορίες υπάρχουν. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν είμαι μέσα στην... Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι είναι ένα από τα σενάρια τα οποία συζητάνε και δεν αποκλείεται να τα θέσει ο... Ξέρετε κάτι κύριε Καλογεροπούλου, θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση επειδή η Ευρώπη υφίσταται τις συνέπειες του πολέμου και των κυρώσεων αν θέλετε σε ό,τι αφορά την ενέργεια ή την επιστημιστική κρίση δεν θα δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα η Γερμανία ούτε κανένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, μόνο που και η Γερμανία έχει τα ίδια προβλήματα. Άρα μήπως οριμάζουν οι συνθήκες, ένα λεπτό Ανδρέανα, μήπως οριμάζουν οι συνθήκες όμως κύριε Ιατρίδη και το βάζω και στην Ελένη και στην Ανδρέανα σαν προβληματισμό να αλλάξει τη στάση της η Ευρώπη και να μην επανέλθει αυτό το απαράδεκτο που κατεγράφει τα προηγούμενα 2-3 χρόνια που ο Τούρκος βολτάριζε στο Αιγαίο και όλο μιλούσαμε για κυρώσεις και δεν βάζανε κυρώσεις. Μήπως αρχίζει και το βλέπει διαφορετικά, μήπως θα πρέπει να επιμείνουμε και σε αυτό το σκέλος. Θα πρέπει να επιμείνουμε και πάρα πολύ και έχουμε χειροπιαστά πράγματα στα χέρια μας, ντοκουμέντα, εννοώ με τον πόλεμο της Ουκρανίας, και τη στάση που κράτησε η Δύση, άρα αυτή τη στάση θα απαιτήσουμε και εμείς και επειδή εμείς κάναμε και πολύ σωστά και το τονίζω το ότι εξισορροπήσαμε τα δικά μας συμφέροντα με τα συμφέροντα της Αμερικής, όποιοι και να μην το παραδέχονται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να κρατήσει 2 μέτρα 2 σταθμά η επιλεκτική αλληλεγγύη. Αυτό είναι θέμα δικό μας μαζί με τα άλλα κράτη και θεωρώ αν ο Μακρόν κυρία Κλήτου κερδίσει και τη Βουλή τότε τα πράγματα θα αλλάξουν άρδι και μην ξεχνάμε να λάβουμε υπόψη και ένα άλλο παράγοντα επιτρέψτε μου κύριε, όταν ο νέος πρέσβης της Αθήνης της Αμερικής. Όταν μιλάμε για τον κύριο Σόλτς, δεν μιλάμε για την κυρία Μέρκελ. Είναι μια διαφορετική Γερμανία αυτή η Γερμανία την οποία βλέπουμε. Σωστά. Που σαφώς έχει ανάγκη τους Τούρκους ψηφοφόρους, τους Τούρκους οι οποίοι διαμένουν στη Γερμανία και ψηφίζουν. Και αυτός ήταν ο λόγος της υποστήριξης των Γερμανών. Μην ξεχνάτε, κυρία Ζαρκέλη, το θέτε πολύ σωστά, ναι. Μην ξεχνάτε, η Γερμανία έχει ανάγκη και τη Ρωσία και τον ΟΓΟ και τον Nord Stream 2. Άλλαξε άρδη. Επομένως, όλα τα θέματα στην πολιτική αλλάζουν. Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Το προσπεράσαμε αυτό όταν ανέλαβε ο νέος πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία. Τον πρώτον που είδε ήταν ο Ιμάμογλου, δεν ήταν ο Ερντογάν. Mm-hmm. Αυτό λέει κάτι. Και επειδή το ξέρει και ο Ερντογάν ότι η Δύση και ειδικά η Αμερική δεν θέλει τον Ερντογάν, θέλει μια άλλη κυβέρνηση, όχι ότι εμάς θα μας εξυπηρετήσει καλύτερα, διότι χειρότερη θα είναι και μελιστέ, αλλά θα είναι ελεγχόμενη από την Αμερική. Θεωρώ ότι θα αλλάξουν πολλά. Ο πόλεμος της Ουκρανίας θα αλλάξει και προς το καλύτερο πέραν αυτά τα οποία τα δεινά υφίσταται ο κόσμος εκεί και οι καταστροφές.
προς εμάς σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Και θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε έναν δρόμο, αρκεί αυτόν τον δρόμο να τον πιστέψουν όλοι, ενώ τα πολιτικά κόμματα να συνταχθούν για τον κοινό σκοπό. Είναι, και το έχω πει και επιτρέψτε μου να το επαναφέρω, δεν μπορεί μια αμυντική συμφωνία με όποια ερωτηματικά να μην ψηφίζεται από την αντιπολίτευση. Είναι λάθος. Είναι λάθος και δεν κάνω κριτική, δεν είμαι πολιτικός. Αλλά όμως δεν μπορώ να μην το υποσημάνω. Και κάποια θέματα τα οποία συζητούνται on camera στη Βουλή είναι λάθος που αφορούν στην κατάσταση. Όπως είναι λάθος και να λέει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτά που είπε. Να καταφέρεται κατά των ενόπλων δυνάμεων. Και να απαντάνε προφανώς οι άνδρες του στρατού στον Υπουργό. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Πάντοτε είναι αυτοί πρωτοφανή που έχουν αξιώματα έχετε πρέπει δίκιο, να είναι πολύ προσεκτικοί. Και ειδικά σε αυτή την περίοδο θα συμφωνήσω και όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ειδικά όταν πρόκειται τέτοια είδους θέματα να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο μας. Έρχεται καλοκαιρινή περίοδο, τουριστική περίοδο. Αισθήματα έλλειψης πίστης και εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις, διότι είναι στρατηγικό λάθος. Επιτρέψτε μου, επειδή χθες συζήταγα με πολλούς εκεί των ενόπλων δυνάμεων, είχαμε και μία εσπερίδα, θέλετε, με αφορμή τα 100 χρόνια στο αμφιθέατρο της σχολής Σικάρων από τη Μικρασιατική καταστροφή και μίλησαν αξιόλογοι ομιλητές. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Για κάθε σενάριο υπάρχει ανάλυση και απάντηση. Μάλιστα. Και αυτό το ξέρει και η ηγεσία, η πολιτική και ο Πρωθυπουργός και θεωρώ ότι θα ενημερωθούν και πρέπει να ενημερωθούν και οι αρχηγοί των κομμάτων. Λοιπόν, Τέραρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να επιβεβαιωθεί αυτή έτσι, η στιβαρότητα και η σιγουριά που βγάζετε και στο πεδίο. Καλό σας βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει ο δείκτης της ακρίβειας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός έφτασε για το μήνα Μάιο στο 11,3%. Για να αντιμετωπιστεί η απειλή του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προανήγγειλε την αύξηση των επιτοκίων από τον Ιούλιο κατά 25 μονάδες βάση. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα που χτύπησε τον Μάιο ρεκόρ 28 ετών. Με τις αυξήσεις να είναι καθημερινό φαινόμενο, ο δείκτης τιμών έπιασε τον Μάιο το 11,3%, καθιστώντας πανάκριβο το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς. Η ακρίβεια είναι εκτός ορίων, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα και οι πολίτες σε απόγνωση. Εγώ τώρα θα πάρω λίγα κολοκυθάκια, λίγα βλήτα μετρημένα. Η τιμή στο φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 172,7%, στον ηλεκτρισμό κατά 80,2%, στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 65,1% και στα στερεά καύσιμα κατά 5,4%. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα καύσιμα και τα λιπατικά ανατιμήθηκαν κατά 36,6%. Οι μεταφορές με αεροπλάνο 22,8% και με πλοίο 17,7%. Η κίνηση είναι υποτονική, διότι ο κόσμος σε αυτή τη στιγμή δεν έχει λεφτά να ψωνίσει. Έχει δώσει προϊόντα στο ρεύμα, στη βενζίνη και ψωνίζουν ίσα ίσα τα απαραίτητα. Το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και η εξάρτηση της Ευρώπης από το επίσης ρωσικό φυσικό αέριο είναι καθοριστικός παράγοντας στην εκρηκτική αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τον περιορισμό της πατάλης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ελεγχθεί η κατανάλωση. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι προχωράμε σε μια συστηματοποίηση της προσπάθειας εξοικονόμησης σε τρεις άξονες. Πρώτον, δημιουργούμε ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε εγκαταστάσεις του δημοσίου. Δεύτερον, προωθούμε άμεσα μέτρα με στόχο την μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το επόμενο διάστημα, αλλά και μέσω μακροπρόθεσμα μέτρα με στόχο την μείωση της τελικής ετήσιας κατανάλωσης στο δημόσιο κατά τουλάχιστον 30% μέχρι το 2030. Θεσπίζουμε τέλος κίνητρα στους φορείς του δημοσίου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης. Η δέσμη των μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο έχει άμεσο στόχο την μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το 2022, ενώ προβλέπεται έως το 2030 ο στόχος να ανέβει στο 30%. Δεδομένου ότι η ενεργειακή δαπάνη του δημοσίου αναμένεται να φτάσει στο 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, το όφελος από την υιοθέτηση μέτρων αποτιμάται σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Ένα κομμάτι της ενίσχυσης που έχουμε ήδη προβλέψει στο αποθεματικό του προϋπολογισμού
πρόκειται να δοθεί σε κάθε περίπτωση και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι θα δίνεται στους δημόσιους φορείς εφόσον εφαρμόσουν με επιμέλεια τα μέτρα εξοικονόμησης. Εάν υπάρχει μια εξοικονόμηση από πλευράς ενέργειας, τότε προφανώς να υπάρχει μια ανταμοιβή. Η ακρίβεια εντωμεταξύ σαρώνει όλη την Ευρώπη. Οι πολίτες εντός και εκτός Ευρωζώνης βλέπουν το πορτοφόλι να αδειάζει και το εισόδημα να μην είναι ικανό να τους βοηθήσει να βγάλουν τις υποχρεώσεις. When the war started in Ukraine, I think regarding the petrol, everything is going up. Well, the petrol is super expensive now. It's a luxury. Meat products, fizzy drinks, and like even the rice or pasta. Με τον πληθωρισμό στα ύψη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυστηροποιεί την νομισματική της πολιτική. Αρχικά κλείνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων στο τέλος Ιουνίου, κάτι που θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο για την πρώτη αύξηση επιτοκίου μετά το 2011. Ήδη η Φραγκφούρτη προανήγγειλε την πρόθεση να προχωρήσει τον Ιούλιο σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25%, ενώ θα γίνει μία ακόμη τον Σεπτέμβριο χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος της. Μετά το Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση, προχωρώντας σε μία σταδιακή αλλά σταθερή περαιτέρω αυξήσεων στα επιτόκια. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες προκαλούν πολιτικές αντιπαραθέσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της. Θα συνεχίσουμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια να στηρίζουμε τους πολίτες κόντρα στην ακρίβεια, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επιχείρησε να κλείσει τα σενάρια πρόωρων εκλογών που άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας. Η ακρίβεια συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα κατά την περιοδία του σε Ρόδο και Σύμη να συνομιλεί με πολίτες και επαγγελματίες για την εκτόξευση των τιμών με αιχμές για την κυβερνητική πολιτική. Έχει κίνηση καθόλου. Λεφτά δεν έχει ο κόσμος. Πώς πάμε? Αντέχουμε? Όχι. Είμαι σε ένα νησί όπου βλέπω το βενζίνη έχει πάει πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο. Οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι αυτοί που έχουν οδηγήσει και οδηγούν τη συντριπτική πλειοψηφία των οικοκυριών, κυρίως των εργαζόμενων λαϊκών οικοκυριών, σε απόγνωση. Ο Γιάννης Οικονόμου δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των πολιτών με μέτρα ανάχωμα στην ακρίβεια. Ήδη τρέχει ένα πρόγραμμα στήριξης για τα καύσιμα. Προφανώς οι ανατιμήσεις καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω παρέμβαση στο κομμάτι αυτό. Η κατεύθυνση με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο να αξιοποιήσουμε και τα τελευταία περιθώρια που δημοσιονομικά έχουμε για να σταθούμε στο πλευρό του. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εκτίμησε και πάλι ότι θα επιλέξει να αποδράσει με πρόωρες εκλογές λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει υπέτσι κι αλλιώς αποφασίσει στο τέλος του καλοκαιριού να δραπετεύσει προκυρήσοντας εκλογές. Για έναν λόγο, διότι τρέμει στην ιδέα ότι θα είναι εκεί να διαχειριστεί τις τρομακτικές συνέπειες της πολιτικής του μόλις αρχίσει να έρχεται ξανά ο χειμώνας. Τρέμει στην ιδέα. Καλωσορίζουμε αυτή την επιλογή και του λέμε ναι, οφείλεις να προχωρήσεις στη λαϊκή ετοιμιγωρία και ας είναι να αναλάβουμε ξανά εμείς τα δύσκολα. Οφείλεις όμως, οφείλεις πριν αφήσεις μεγαλύτερα δεινά σε αυτόν τον τόπο. Φρένο στην εκλογολογία επιχείρησε να βάλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι σταθερός και ο σχεδιασμός και η πρόθεση της κυβέρνησης οι εκλογές να γίνουν το 2023. Η κυβέρνηση παραμένει εστιασμένη στη διαχείριση των πολύ σημαντικών προβλημάτων. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε και για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της αγόμενης ακρίβειας αλλά και να συνεχίσουμε να μεταρρυθμίσουμε. Έργο που δυναμώνει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Με αφορμή την ακρίβεια, πειρά εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Εσχροκέρδια λοιπόν και όχι ακρίβεια, αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί εδώ και 7 μήνες δεν γίνονταν έλεγχοι όταν ο πληθωρισμός στη χώρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος είχε φτάσει στο 7%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολίασε ότι οι συνεχείς ανατιμήσεις και το κύμα ακρίβειας που σαρώνει το εργατικό λαϊκό εισόδημα δεν αντιμετωπίζονται με ελεγχόμενες αυξήσεις ψίχουλα που αποφασίζονται στα υπουργικά γραφεία. Σε ένα κράτος ληστή, σε ένα κράτος που κλέβει τον Έλληνα πολίτη, σε ένα κράτος το οποίο δεν κοιτάει τον πολίτη κατάματα για να του πει την αλήθεια, αλλά του λέει συνεχώς ψέματα. Το Μέρα 25 σημειώνει ότι τον τελευταίο χρόνο τα πιο αδύναμα και τα μεσαία νοικοκυριά έχουν απολέσει εισόδημα 3 μηνών. Πρόκειται, λέει, για την αλυτότητα που έρχεται να αφαιμάξει περαιτέρω την ήδη καθημαγμένη ελληνική κοινωνία μετά από 12 χρόνια εφαρμογής μνημονίων. Ο καλός συνάδελφος ο Θανάσης Παπαδής είναι μαζί μας απόψε, γνωστός οικονομικός συντάκτης. Καλησπέρα Θανάση και σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα.
Λοιπόν, Θανάση, για πες μας τώρα, γιατί το να πούμε ότι η ακρίβεια σαρώνει τα πάντα είναι γνωστό και δεδομένο. Θέλω να ξεκινήσουμε να μας αναλύσεις. Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και τι υποδοχής έτυχαν οι ανακοινώσεις της? Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Έτυχαν κακής υποδοχής από τις αγορές και τους επενδυτές. Γιατί αυτό? Για τον απλούστατο λόγο, διότι ο πληθωρισμός που σαρώνει την Ευρώπη, πρώτον, δεν είναι ο ίδιος με τον πληθωρισμό που σαρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετικός και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το ενεργειακό κόστος. Αν αφαιρέσουμε στην Ελλάδα το ενεργειακό κόστος, που είναι 7,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 11,3, μας βγαίνει ένας πληθωρισμός κάτω από το 4%. Καθαρός, με τις επιπτώσεις που έχει στα άλλα προϊόντα. Άρα πρέπει να το δούμε από εκεί. Έχουμε πρόβλημα. Ο κύριος Ντράγκη πήρε αποστάσεις, σαφείς αποστάσεις από την πολιτική της Λαγκάρντ. Δεν έχουμε πρόβλημα ότι έχει αυξηθεί η ζήτηση και κατά συνέπεια έχουμε πληθωρισμό, όπως συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν. Αυξάνεται η ζήτηση, δεν υπάρχει προσφορά, ανεβαίνουν τα προϊόντα. Τώρα έχουμε πρόβλημα στο κομμάτι της προσφοράς. Και ξεκίνησε την περίοδο της πανδημίας. Εκεί ξεκίνησε. Ο πόλεμος, άκουσα και τον κύριο Κατρίνη πριν στο ρεπορτάζ, δεν είναι γενοσιουργός αιτία του πληθωρισμού. Έκανε τα πράγματα χειρότερα. Τα έκανε, ναι, σίγουρα τα έκανε χειρότερα. Ναι. Δεν τα προκάλεσε όμως ο πόλεμος. Μάλιστα. Και γι' αυτό οι αγορές δεν το έδαν με καλό μάτι, γιατί έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι η αύξηση επιτοκίων σε εικόνα οικονομίας που οδεύει προς ύφεση, είναι πρόβλημα. Έτσι. Και για τις τράπεζες και για τους δανειολήπτες και για την οικονομία στο σύνολό της. Επίσης, έχουμε ένα θέμα ότι αυξάνεται το κόστος δανεισμού για τις χώρες, ειδικά τις υπερχρεωμένες χώρες. Σήμερα εμείς έχουμε επιτόκιο στο δεκαετές πάνω από το 4,1%. Να θυμίσω ότι πέρσι το καλοκαίρι είχαμε μισή μονάδα. Είχε πει ότι θα λάβει μέρημνα για τις χώρες του Νότου. Και ξέρουμε ότι το μεγάλο τους πρόβλημα είναι η Ιταλία, δεν είναι η Ελλάδα σε αυτή τη φάση. Η Ελλάδα έχει διευθετήσει πολύ καλύτερα μακροπρόθεσμα το χρέος της από την Ιταλία. 3,6 η Ιταλία σήμερα. Mm-hmm. 3,6 η Γερμανία. 1,4. Στην Ελλάδα τι σημαίνει, Θανάση, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αρνητικό επιτόκιο. Να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι σημαίνει για την οικονομία μας το 4,1 της αύξησης των ελληνικών ομολόγων. Γιατί δεν είναι οικονομολόγοι αυτοί που μας ακούνε, να εξηγούμε. Πλά να κάνω μια αντιπαράθεση. Ότι όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, δανειζόμασταν από τον επίσημο τομέα με ένα επιτόκιο κοντά στο 2 με 2,5%. Τώρα, αν βγούμε με δεκαετές, θα δανειστούμε 4,3, 4,4, 4,5. Κάπου εκεί θα δανειστούμε. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Που σημαίνει αυτό πριν πάνω στο Θανάση, ότι δεν θα επιλέξουμε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν θα πάμε να ξαναβγούμε για δανεισμό, έτσι δεν είναι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει με τον πληθωρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αντιμετωπίζεται ο πληθωρισμός από καμία χώρα. Και πάλι θα επανέλθω στον κύριο Κατρίνη που λέγεται ότι υπάρχει σκροκέρδια. Υπάρχει σκροκέρδια. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Και ξέρουμε περίπου πού υπάρχει αυτή η σκροκέρδια. Ωστόσο, αν κάνουμε μια υπόθεση ότι δεν υπήρχε σκροκέρδια, πού θα ήταν η τιμή της βενζίνης? Δεν θα ήταν στο 1,50. Θα ήταν στο 2,10, 2,15, 2,20, κάπου εκεί δηλαδή. Οι διαφορές δεν είναι τεράστιες. Λες ότι δεν αλλάζει ο χάρτης. Όμως η Ευρώπη, έτσι όπως την παρακολουθείς εσύ στο οικονομικό σκέλος, είναι ικανή αυτή τη στιγμή να πάρει αποφάσεις που θα θεραπεύσουν το πρόβλημα, που το βλέπουμε να εξελίσσεται, ή θα ζήσουμε πάλι τη γνωστή βραδιφλεγή Ευρώπη που για να πάρει μια απόφαση γίνεται η συντέλεια του κόσμου? Όχι, όχι, δεν είναι ικανή για δύο λόγους. Πρώτον, δεν συμφωνούν όλοι στην Ευρώπη τι έχει προκαλέσει τον πληθωρισμό. Είναι η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Ναι, βέβαια, ο πληθωρισμός, ο πόλεμος τα έκανε χειρότερα ή ο πόλεμος το προκάλεσε? Δεν συμφωνούν σε αυτό. Και από τη στιγμή που δεν συμφωνούν, δεν μπορούν να βρουν και το φάρμακο. Ναι. Και επίσης, ο πληθωρισμός είναι κατακαιρματισμένος στην Ευρωζώνη. Να σας θυμίσω. Η Μάλτα έχει 5 κάτι. Η Γαλλία έχει 5 κάτι. Οι Βαλτικές χώρες έχουν 20% πληθωρισμό. Φυστά. Άρα δεν μιλάμε για κάτι ενιαίο. Ναι, ναι. Θανάση, κρατώ τις δύο δηλώσεις που είχαμε και από τον κύριο Σταϊκούρα και από τον κύριο Σκυλακάκη για την ύπαρξη πλέον ενός δημοσιονομικού χώρου. Και ζητώ το τι έχεις καταλάβει εσύ, το τι φαντάζεσαι ότι μπορεί τελικώς να γίνει όσον αφορά βέβαια κρατική πάλι παρέμβαση, εθνική παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση.
Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το κομμάτι των καυσίμων. Δύο είναι τα σενάρια αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στο τραπέζι. Πριν από 2-24 ώρες ήταν ένα, αλλά ο κύριος Οικονόμου με τις δηλώσεις που έκανε χθες, μάλλον μας άλλαξε κατεύθυνση. Το ένα είναι να συνεχιστεί ως έχει το fuel pass και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Ίσως να είναι λίγο αυξημένο και αυξημένο θα είναι και το fuel pass. Το δεύτερο σενάριο είναι να δοθεί, να υπάρξει και να δοθεί επιπλέον ποσό στην αντία και για τη βενζίνη. Να είναι αυξημένο, δηλαδή να είναι 25 λεπτά περίπου για τη βενζίνη και κάπου στα 20 για το πετρέλαιο. Υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος. Ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Κυλακάκης θα μας απαντήσουν σε αυτό το... Και υπάρχει και ένα σενάριο, δεν ξέρω αν θα είπε, να δοθεί μια επιπλέον επιταγή ακρίβειας μέσα στο καλοκαίρι. Ίσως σε λιγότερους και ίσως όχι 200 ευρώ, να είναι 150 ή 100 ευρώ. Σαν έκτακτη ενίσχυση. Μακάρι. Θανάση, μακάρι. Να πούμε ότι σήμερα που δόθηκαν τα στοιχεία από την Ελστάτ για τον πληθωρισμό, 11,3, δόθηκαν και οι αυξήσεις που έχουν τα προϊόντα σε σχέση με τον περσινό Μάιο. Το φυσικό αέριο είναι το ακριβότερο και έχει αύξηση 172,7%. Το ρεύμα 80,2%. Το πετρέλαιο 65,1%. Και πάμε στα τρόφιμα. Δηλαδή οι αυξήσεις είναι τρελές. 14,1 είναι στα γαλακτοκομικά. 13,4 είναι το ψωμί. Το ψωμί από πέρσι μέχρι φέτος μέσα σε ένα χρόνο έχει 13,4. Τα δημητριακά 13,8 και τα κρέατα 23,2. Δηλαδή... τα λέω τα στοιχεία, γιατί οι πολίτες προφανώς αντιλαμβάνονται, ξέρουν όποιος τι σημαίνει. Όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ ξέρει. Αλλά το 11,3 που ανακοινώθηκε σήμερα δεν είναι ένας απλός αριθμός. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και έχει να κάνει με τις αυξήσεις που δέχτηκονται όλα τα προϊόντα μέσα σε ένα χρόνο. Είναι πρόβλημα. Δεν το λέει κανένας. Όποιος βγαίνει και πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, πάει σε οποιοδήποτε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τομέας ο οποίος έχει μείωση τιμών. Παντού υπάρχει. Δεν έχει εύκολη λύση αυτή η άσκηση. Δεν έχει εύκολη λύση. Θανάση, να σε ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για την εσχροκέρδεια. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Όμως και στην πρωτογενή παραγωγή δεν έχουν επέλθει αυξήσεις, άρα και η βιοτεχνία, η βιομηχανία το πουλάει πιο ακριβό. Το πουλάει. Θα μεταφέρω μια δήλωση ενός στελέχους μιας εμπορικής επιχείρησης που λέει δεν πάμε να... θα κάνουμε αυξήσεις από 1η Ιουλίου σε μια σειρά προϊόντων, διαρκών προϊόντων, διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Λοιπόν, δεν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα από αυτή την ιστορία, θέλουμε να μειώσουμε τη ζημιά. Η βιομηχανία από ένα σημείο και μετά είναι αναγκασμένη να τις κάνει αυτές. Δεν μπορεί να τις πάρει όλες. Και τώρα οι προοπτικές για το χειμώνα, Θανάση, είναι κακές. Έτσι δεν είναι? Αυτό το 172% στο φυσικό αέριο που ανέφερε η Ελένη, αν τα πράγματα συνεχιστούν έτσι όπως υπολογίζεται ότι θα συνεχιστούν, μπορεί να είναι 182-200%. Το ζήτημα είναι πώς θα βγει ο χειμώνας. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, υποθέτω ότι μαστίζονται όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες από το πρόβλημα της ενέργειας. Ακριβώς. Η Ευρώπη μαστίζεται έτσι και δεν έχει αυτό. Η Ευρώπη έχει διαφορετικό πληθωρισμό από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έχουν πολύ πιο αυξημένο πληθωρισμό και είναι οριζόντια. Δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα στην ενέργεια, έχουν πρόβλημα στα υπόλοιπα προϊόντα. Ο χειμώνας δεν θα βγει με αυτές τις τιμές. Δεν θα βγει δεύτερος χειμώνας με τόσο υψηλές τιμές σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Επίσης θέλω να πω ότι στην Ελλάδα τεχνητά από την 1η Ιουλίου θα έχουμε μείωση, θα δούμε σημαντική μείωση στον πληθωρισμό. Και αυτό οφείλεται στην παρέμβαση που θα έρθει στο ρεύμα και στην όποια παρέμβαση θα έρθει. Και εκεί όμως θα πρέπει να μας προβληματίζει το γεγονός ότι ενώ όλοι συζητούμε και γνωρίζουμε ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι πολύ δύσκολος, δεν υπάρχει ακόμη τουλάχιστον στον ορίζοντα η ευρωπαϊκή προσπάθεια για την κατάρτιση ενός συγκεκριμένου σχεδίου εκτάκτου ανάγκης, το οποίο θα εφαρμοστεί αν το ενδεχόμενο ή αν συνεχιστεί ο πόλεμος ή αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση ή αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί εναλλακτικές πηγές.
Όχι, δυστυχώς στην Ευρώπη δεν έχουν μια κοινή πολιτική απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Και αν δεν θα υπάρξει κοινή πολιτική, δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Ναι, θα το αντιμετωπίσουμε ξανά το χειμώνα και αλίμονο, ειδικά στις χώρες του Νότου που έχουν και υψηλό χρέος, γιατί δεν μπορεί αν φτάσει, λέω παράδειγμα, το πετρέλαιο, η βενζίνη στα 2,60, 2,70, 2,80, θα υπάρξει κάποια παρέμβαση, το ρεύμα συνεχίζει, το φυσικό αέριο. Θα και τι θα συμβεί, θα φουσκώσουμε το δημόσιο χρέος. Ναι, δηλαδή πρέπει η Ευρώπη να κινηθεί και να κινηθεί τώρα. Που και αυτό δεν βγαίνει με εθνικές πολιτικές, αυτό που αποφασίστηκε μέχρι τώρα. Οι εθνικές στρατηγικές δεν μπορούν να αποδώσουν σε ένα διεθνές πρόβλημα, έτσι. Είναι σαν να δίνεις ασπιρίνη σε ένα καρκινοπαθή. Έτσι, μπορεί σωστό. Εκείνη τη στιγμή να νιώσει ελαφρά καλύτερα, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου στο δελτίο μας. Καλό σου βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Η μάχη στο Σεβεροντόνεσκ θα κρίνει την έκβαση του πολέμου στον Ντομπάς, εκτιμά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες τονίζει ότι ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού, ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί τη μεγαλύτερη αύξηση του κόστου ζωής εδώ και μια γενιά. Μία ακόμη σκληρή μέρα με σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς για το Σεβεροντονέτσκ. Οι Ουκρανικές δυνάμεις αδυνατούν να αμυνθούν και υποχώρησαν στα περίχωρα της στρατηγικής σημασίας πόλης. Ο Ζελένσκι επιμένει δε ότι η μάχη στο Σεβεροντονέτσκ θα κρίνει την έκβαση του πολέμου στο Ντομπάς. Σεβεροντονέτσκ, за підсумками і цієї доби, вже 105-ї, до речі, доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу. Στο γειτονικό Λισιτσάνσκ οι καταστροφές είναι τεράστιες, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ. Το Λισιτσάνσκ ελέγχεται πλήρως από τον Ουκρανικό στρατό, αλλά έχει γίνει στόχος ισχυρών και χαοτικών βομβαρδισμών, λέει. Το δράμα των αμάχων μεγάλο. Остаемся, нет, остаемся. Мы тут живем, мы тут родились, мы тут здесь. В огород сходила, вот посмотрела, все, иду до дома. Нормально все, когда это все кончится. Ο πόλεμος μοιάζει ατελείωτος, αλλά οι παράπλευρες συνέπειες είναι ήδη ορατές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ενημέρωσε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με άλλες παγκόσμιες κρίσεις, οδήγησαν στη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους ζωής εδώ και μία γενιά. The World Food Program estimates the ripple effects of the war could increase the number of people facing severe food insecurity by 47 million in 2022. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών που προορίζονταν για την παγκόσμια αγορά παραμένουν στην Ουκρανία. Σε καιρό ειρήνης, η χώρα εμπορευόταν πάνω από το 50% των εξαγωγών της μέσω της Οδύσσου. Αλλά από τότε που άρχισε ο πόλεμος, οι γερανοί φορτοεκφόρτωσης έχουν ακινητοποιηθεί. Ο αποκλεισμός του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας εμπόδισε εισαγωγές και εξαγωγές. We hear from the deputy head of Ukraine's Agrarian Council saying that accusing Russia of stealing some 600,000 tons of Ukrainian grain since the start of the conflict, bringing it with trucks through to the Crimean Peninsula and then trying to export it to the Middle East. We haven't been able to independently confirm those numbers, but CNN has reported that convoys of trucks have been seen carrying grain from Russian-occupied areas in the south of Ukraine. Ελπίδα άρσης του επισιτιστικού αδιεξόδου δίνει δημοσίευμα της Ρωσικής Εφημερίδας Ισβέστια. Σύμφωνα με αυτό, η Μόσχα συμφώνησε με Κίεβο και Άγκυρα σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο με στόχο τον απόπλου ουκρανικών πλοίων με σιτηρά από την Οδυσσό. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, που φέρει το όνομα της Φόφης Γεννηματά, παρουσιάστηκε σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού και της οικογένειας της Εκλιπούσης, πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Από αύριο ξεκινάει η αποστολή SMS σε 1,3 εκατομμύρια γυναίκες από 50 έως 69 ετών για δωρεάν προληπτική μαστογραφία, αρκεί να διαθέτουν άμκα και άειλη συνταγογράφηση. Την παροχή δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας στις γυναίκες 50 έως 69 ετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος που φέρει το όνομα της Φόφης Γεννηματά. Εγγενιάζουμε το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου και δίνουμε το όνομά του στην Φόφη τη Γεννηματά, η οποία έφυγε νωρίς από τη ζωή. Όπως είπε ο Ανδρέας όμως, αγωνίστηκε η ίδια με θάρρος και αυτοθυσία, όχι μόνο για να ξεπεράσει τη δικιά της ασθένεια, αλλά για να ενημερώσει
άλλες γυναίκες για την τεράστια σημασία του προσυντοματικού ελέγχου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη μητέρα του Μαρίκα που είχε έρθει αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού. Μία συνέντευξη την οποία είχε δώσει η μητέρα μου, η Μαρίκα Μητσοτάκη, η οποία ίδια είχε ασθενήσει από καρκίνο του μαστού. Όταν ρωτήθηκε για τον καρκίνο, είπε γιατί να το κρύψω. Αντιμετώπισε πέρσι ένα καρκίνο του μαστού, δεν φοβάμαι να το πω. Γιατί να κρύψουμε τον καρκίνο, μήπως έτσι τον καταργούμε. Το βέβαιο είναι πως αν φοβάσαι, πεθαίνεις. Γιατί ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Οι γυναίκες δικαιούνται να κάνουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και σε περίπτωση ευρήματος κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα. Είναι μια καλή μέρα για τη δημόσια υγεία, γιατί σε αυτή τη μάχη κατά του καρκίνου βάζουμε το σύνολο των προληπτικών εξετάσεων, που θα είναι η βασική μάχη γρήγορα να έχουμε διάγνωση και γρήγορα να αντιμετωπίζουμε την νόσο. Από τις εξετάσεις εξαιρούνται οι γυναίκες που έκαναν ψηφιακή μαστογραφία το προηγούμενο έτος ή νόσησαν από καρκίνο την προηγούμενη πενταετία. Στην Ευρώπη, μία στις 11 θα νοσήσει πριν τα 74 της χρόνια. Ο παράγοντας κινδύνου νόσης μπορεί να αυξάνεται με την ηλικία. Ωστόσο, το 21% των γυναικών που θα νοσήσουν είναι κάτω από τα 50 έτη. Νέες γυναίκες που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει ραγδαία τη στιγμή που σχεδιάζουν να κάνουν οικογένεια και να ξεκινήσουν την καριέρα τους. Στην ίδια θέση ακριβώς βρέθηκε πριν από 14 χρόνια και η αγαπημένη μας Σόφη και έδωσε τη μάχη με σθένος και αξιοπρέπεια. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το να οδηγούμαστε στη διάγνωση βρίσκοντας όγκους με την ψηλάψη σώζει ζωές, αλλά δεν αρκεί. Η υποκίνηση των γυναικών σε τακτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού μπορεί να αποβεί σωτήρια. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε η οικογένεια της Φόφης Γεννηματά με τον σύζυγό της Ανδρέα Τσούνη να θυμίζει πόσο προσπαθούσε να πιέσει και να πείσει τις γυναίκες να κάνουν προληπτικές εξετάσεις. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει στην πραγματικότητα μια διακομματική συνένεση στο θέμα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Και σίγουρα πρέπει να πούμε και πολλά συγχαρητήρια στην ίδια την κυβέρνηση για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα και στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος. Θυμάμαι το είχε υποσχεθεί αμέσως με τον θάνατο της Φόφης ότι θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα στο όνομά της ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συμβολήσει την ανάγκη πρόληψης όλων των γυναικών. Τα παραπεπτικά θα αρχίσουν να αποστέλλονται άμεσα στα κινητά των γυναικών που ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα για να τους υπενθυμίζει να κάνουν τις εξετάσεις. Η αρχή θα γίνει από όσες διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής, ενώ απαραίτητο είναι να διαθέτουν άμκα και άλλη συνταγογράφηση. Μία πολλά υποσχόμενη θεραπεία με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε δείγμα ασθενών με καρκίνο του παχαίου εντέρου φέρνει ελπίδα για την αντιμετώπιση της πάθησης ενδεχομένως και άλλων μορφών κακοήθειας. Πρόκειται για σκεύασμα ανοσοθεραπείας και όσοι το έλαβαν, αν και βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο, για έναν τουλάχιστον χρόνο έχουν πλέον αρνητικές εξετάσεις. That day, I didn't see the tumor, so I was thinking, where is the tumor? Then maybe I thought it's hiding somewhere inside. Doctor told me like there is no more tumor. It's a miracle. Σοβαρές ελπίδες για την οριστική εξαφάνιση του καρκίνου του παχαίους εντέρου δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα κλινικής μελέτης ενός φαρμάκου που δημιούργησαν Αμερικανοί επιστήμονες και εξαφάνισε την κακοήθεια σε όλους τους ασθενείς τους οποίους χορηγήθηκε χωρίς ακτινοβολίες, χειρουργία ή χημειοθεραπείες. Όχι απλώς μείωσε τον όγκο, αλλά τον εξάλειψε πραγματικά εντελώς. Σε 18 ασθενείς. Like the world just stopped for a second and I couldn't believe it. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί στο New England Journal of Medicine, πρόκειται για ένα είδος ανοσοθεραπείας που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών για να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα. Οδήγησε σε πλήρη ύφεση. Αυτό δεν σημαίνει ίαση, αλλά με την παρακολούθηση που έχουμε, που είναι από 6 μέχρι 25 μήνες, κανείς από αυτούς τους ασθενείς δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω θεραπεία. Στην έρευνα συμμετείχαν ασθενείς που έπασχαν από καρκίνο του παχαίους εντέρου δευτέρου και τρίτου σταδίου. Η θεραπεία διήρκησε 6 μήνες και έναν χρόνο μετά οι επαναληπτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκαν ήταν όλες αρνητικές. Πρώτα αποτελέσματα είναι όντως πολύ ενθαρρυντικά. Πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Ανοίγουν το δρόμο. Αλλά πρέπει να περάσει χρόνος, να δοκιμαστούν, να δούμε τις παρενέργειές του, να το συγκρίνουμε με ήδη υπάρχουσες θεραπείες. Ο καρκίνος του παχαίους εντέρου είναι από τους πιο συχνούς παγκοσμίως, ενώ η συγκεκριμένη θεραπεία υπάρχουν ελπίδες ότι θα μπορέσει μελλοντικά να εφαρμοστεί και για άλλες μορφές κακοήθειας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.